Συνολικά 3.000 στρέμματα είναι πλημμυρισμένα στο χωριό Σέλινο μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, γεγονός που οδηγεί σε νέα οικονομικά βάρη για τους ίδιους. Το χωριό μας, όπως ξέρετε, βρίσκεται κοντά στη λίμνη Βιστονίδα. Πάντα είχαμε ένα μικρό πρόβλημα όσο αναφορά με τα βρόχινα νερά, αλλά πριν τον αναδασμό μπορούσαν αυτά εδώ με τη φυσική τους ροή και με τα κανάλια και με τα φυσικά κανάλια που υπήρχαν, ας πούμε, μπορούσαν όλα να πάρουν την κλίση προς την λίμνη και να αποσυφορηθούν τα χωράφια από τα νερά. Το 87 ξεκίνησε ο αναδασμός στο χωριό. Το 91 δόθηκαν τα χωράφια στους αγρότες, στους ακτήμονες. Από τότε και μετά το πρόβλημα πολλαπλασιάστηκε, γιατί έγινε ο αναδασμός, δόθηκαν τα χωράφια, αλλά κλείσανε όλα τα αριάκια που υπήρχαν τα φυσικά, φύγανε, ας πούμε, τα μικρά τα χωράφια τεμάχια 2 και 5 στρεμάτων και γίνανε πλάκες μεγάλες 40 και 50 στρεμάτων, με αποτέλεσμα αυτά εδώ να εγκλωβίζουν πλέον τα νερά. Δεν έγιναν έργα υποδομής τότε, δεν έγιναν αποσταγιστικά για να έχουν την φυσική ροή μέσω των αποσταγιστικών τα νερά, τα βρόχινα, και να πηγαίνουν στη λίμνη. Και το πρόβλημα πολλαπλασιάστηκε και σήμερα δεν μπορούμε να σπείρουμε τα χωράφια μας. Μιλάμε για μια έκταση τουλάχιστον 3.000 στρεμάτων, που αυτή τη στιγμή είναι πλημμυρισμένα, έχουν μισό μέτρο νερό και πάνω. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, ούτε τα βαβάκια μας μαζέψαμε φέτος, να πάρουμε την παραγωγή την περσινή, και πόσο μάλιστα να μπούμε τώρα να σπείρουμε για την νέα χρονιά. Για τη νέα χρονιά που φτάσαμε τώρα να μιλάμε, έχουμε και το πρόβλημα της νέας ΚΑΠ. Ότι πρέπει να δηλώσουμε φέτος στο ΟΠΕΚΕΠΕ με το ΟΣΔΕ τις νέες παραγωγές που θα σπέρνουμε και για να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά μας μέχρι το έτος 19. Λοιπόν, εδώ υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα. Θα μπορέσουμε να τα σπείρουμε για να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα ή δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στα χωράφια? Εδώ θέλουμε τη βοήθεια της πολιτείας, εδώ θέλουμε τη βοήθεια της περιφέρειας να έρθει και να μας δώσει μία λύση. Μία προσωρινή λύση σήμερα να φύγουν τα νερά από τα χωράφια για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα, και μία αύριο μεθαύριο μία παντοτινή λύση με κάποια έργα σοβαρά, έργα υποδομής, έργα αποσταγιστικά. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, κύριος Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης, ο οποίος πήγε από κοντά να διαπιστώσει την έκταση των καταστροφών, σημειώνει. Εδώ έχει γίνει ένας αναδασμός προ 20 ετίας. Δεν συνηθίζουν να ρίχνουν ευθύνες. Άλλωστε, πολλοί από τους κατοίκους που υπήρχαν τότε δεν υπάρχουν τώρα στη ζωή αυτή που ήταν στις επιτροπές. Έχουν γίνει κάποια σφάλματα. Μετά 20 χρόνια οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Εν πωλής οφείλεται και στις φετινές βροχοπτώσεις, ήταν υπέρ του δέοντος μεγάλες, και κινδυνεύουν τα χωράφια τους. Δεν θα έλεγα κινδυνεύουν, ήδη θα μείνουν άσπαρτα. Όπως βλέπετε, ήταν αθρώη η συμμετοχή των κατοίκων και των ιδιοκτητών αυτών των αγροτημαχίων. Θα συνοηθούμε, όπως ήσασταν και παρόντες σε κάποια ζήτηση που έγινε. Σε πρώτη φάση θα το προγραμματίσουμε ώστε εντός της επόμενης τριετίας, γιατί δεν μπορεί εύκολα να λυθεί, να επιληθεί διαπαντός το πρόβλημα. Διότι επειδή ο αναδασμός είναι κυρωμένος, δύσκολα μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετη επέμβαση. Συν ότι υπάρχει εδώ η συνθήκη Ραμσάρ, υπάρχει και η συνθήκη της Νατούρα, είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί. Από εκεί και πέρα, επειδή κινδυνεύουν να χάσουν οι αγρότες επιδοτήσεις τους, αυτό σε συνόηση με τον Περιφερειάρχη είμαστε γνώση προβλήματος και θα επιληθεί, θα κηρύξει ο ΕΛΓΑ την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και πιστεύω θα επιληθεί ότι δεν θα χάσουν τις επιδοτήσεις τους. Πιστεύω να μπορέσουμε να βρήσουμε και μία λύση προσωρινή για φέτο, ώστε να μπορέσουν και φέτος να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να λυθεί άμεσα, μιας και η καλλιέργεια της γης είναι για τους περισσότερους κατοίκους του χωριού ο μοναδικός οικονομικός πόρος επιβίωσης.